Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au Κύριε Πετσίνη, η πρόταση «I'll teach you to dance» από την ταινία «Ζορμπάς» έχει γίνει θρηλυκή. Όλοι ξέρουν αυτή την πρόταση, αυτή την έκφραση. Αποτέλεσε η πρόταση αυτή «Έμπνευση» για το θεατρικό που γράψατε με τίτλο «Ο τελευταίος χορός του Ζορμπά», «Ζορμπας Last Dance». Το θέμα είναι γράφω για τον ιστορικό Ζορμπά και ξέρουμε διότι ο Καζαντσάκης γνωρίστηκε με τον Γιώργη Ζόρμπα ο ιστορικός, ο αληθινός, ας πούμε και το μυθιστόρημα το Ζόρμπα the Greek που μετάφρασε ο Καζαντσάκης έκανε μερικά fictionalization ας πούμε για τον ιστορικό Ζόρμπας και για τα, uh, τι και τι uh, μουσική του άρεσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ έκανα μερικά έρευνα για τον uh, ιστορικό και το έργο που τα παρουσιάζει τώρα δείχνει ένα σαν πόλεμο μεταξύ ο ιστορικός Ζόρβας με τον Καζαντσάκης. Ο ιστορικός θέλει να κάνει η ζωή του όπως ήταν, όχι το μυθιστόρημα που γνωρίζουμε όλοι τώρα ως Ζόρβα. Όταν λέμε ιστορικό Ζορμπά εννοούμε τον αληθινό Ζορμπά, ναι, ναι. τον αληθινό Ζορμπά, ναι. το άτομο εκείνο ναι. που ο Καζαντζάκης βάσισε τον γνωστό Ζορμπά, ναι. τον γνωστό ναι. Αλέξη Ζορμπά. Ναι. Ο ιστορικός Ζορμπάς γεννήθηκε 1865 πάνω στη Μακεδονία κοντά στη Κοζάνη και από εκεί γνώρισε ο Καζαντζάκης στο Άγιο Όρος, έκαναν αρκετέ δουλειέ μαζί και μετά ο ιστορικό, ο Γιώργη Ζόρμπα, όχι η Αλέξη όπω έγινε στο Μητιστόρι. Ο αληθινό Ζόρμπα. Ναι, πήγε που πήγε και το 1942-3 άρχισε ο Καζανσάκης να δουλεύει το Μυθιστόρημα. Το τελείωσε περίπου όταν πέτανε ο αληθινό. Και εγώ έχω στο έργο η ψυχή του αληθινό έρχεται στο Καζανσάκη και γίνεται ένα πόλεμο. Από πού εμπνεύστηκε για να γράψεις αυτό το θεατρικό, ο τελευταίος χορός του Ζορμπά. The inspiration για τον έργο ήταν πρώτο και πρώτο το μυθιστόρημα και όταν διάβασα διότι ο, ο Ζορμπάς, α, και που γράφει ο Καζανσάκης α, γεννήθηκε στη Μακεδονία και χόρευσε μακεδονικά τραγούδια και ένα και άλλο α, μου έκανε αντίποση αυτό το πράγμα διότι και εγώ γεννήθηκα στη Μακεδονία Σε ποιο μέρο, Στη Φλόρινα και μου έκανε αντίπωση και λέω ας κάνω λίγο έρευνα να δούμε τι, τι ακριβώ, τι άνθρωπο ήταν αυτό ο Ζόρμπα, ο Γιώργη Ζόρμπα. Και από εκεί ξεκίνησε το έργο. Πε μα λίγο για το έργο. Ποια είναι η υπόθεση του έργου και αν υπάρχει κάποιο χορό μέσα στο έργο. Γιατί μιλάμε για τον τελευταίο χορό. Ναι. Όταν λες ο τελευταίο χορό, ναι. τι ακριβώ εννοεί. Ναι. Κοίτα, το έργο είναι για τον Αληθινό Ζόρμπα και Καζανσάκη, αλλά είναι και για δύο άτομα σημερινοί εδώ στη Μελβούρνη. Δύο φίλου. Ο ένα ισιοποιό που είναι άρρωστο, σοβαρά άρρωστο, ναι. ο άλλο είναι συγγραφέα που δεν έχει, που δεν έχει γραφεί τίποτα για δέκα χρόνια. Και αυτό ο ισιοποιό actor που είναι, ζητάει από φιλού του να γραφεί έργο για τον αληθινό δόρβα, θέλει αυτό το έργο να είναι το τελευταίο πλάι που θα κάνει, επειδή είναι σοβαρό άρρωστο. Είναι σοβαρά άρρωστο. Ναι, είναι seriously ill. Και δεν θέλει ούτε θεραπεία, ούτε medicine, ούτε τίποτα. Θέλει έργο. Θέλει να, να, να φύγει από κόσμο να παίζει το ρόλο του Ζόρμπα. Θέλει ναι. φεύγοντα όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο, το του ρόλος, ναι. ο τελευταίο του ρόλο, ο ρόλο που θα τον θυμούνται όλοι να είναι ο ζορπάς. Ζόρβα. Και το τελευταίο χορό που θα κορέψει ναι. είναι το. Ζόρβα το ζόρβα, the Greek. χορό του Ζόρβα. Αλλά mm. ό, όχι ακριβώ τη μελωδία του Θεοδωράκη, mm -hmm. διότι αυτό έγινε μετά ο αληθινό Ζόρβα. Ούτε ήξερε τι είναι ε, ναι, το ζορμπά. Ναι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Ποιο παίζει το ζορμπά, ο Βαγγέλη. Ναι, okay. ναι, ναι, ναι. Θα έρθουμε στον κύριο Βαγγέλη Αραμπατζή σε λίγο. Πριν πάμε στον ζορμπά, αφού λοιπόν ενώνει τι δύο εποχέ, την παλιά εποχή του πραγματικού, του αληθινού ζορμπά, με την καινούρια εποχή, και φαντάζομαι αυτό θα είχε μεγάλη δυσκολία. Θέλω να φέρω εδώ στη συζήτηση τον Δημήτρη Κουτσούκο, που είναι ηθοποιό που πρωταγωνιστεί στο έργο αυτό. Είναι πολύ γνωστό στην παροικία. Καλώς ήρθατε στην SBS, yeah, κυρία yeah. Κουτσούκο, <laughs> για μια ακόμη φορά. Είχαμε να σας δούμε πολλά χρόνια, και στο στούντιο και στη σκηνή. Οπότε ανυπομονούμε να δούμε μια δουλειά σας ακόμη. Ποιον υποδίεσαι στο τελευταίο χορό του Ζορμπά. Είναι διπλό ρόλο. Ο Βαγγέλης και εγώ παίζουμε διπλούς ρόλους, συγγνώμη. Εγώ παίζω τον Νίκο Καζαντζάκη και στην εποχή που είναι η σημερινή εποχή που παίζουμε, παίζω τον Παύλο, τον Πο. Έχεις δύο ρόλους. Ναι. Παίζεις τον Παύλο που είναι σύγχρονος χαρακτήρας. Σωστά. Είναι contemporary. Ναι. Και παίζεις και τον Νίκο Καζαντζάκη, τον συγγραφέα του Ζορμπά. Ναι. Τι προκλήσεις αντιμετώπισες το να ερμηνεύσεις αυτούς τους δύο ρόλους. Να μιλήσουμε πρώτα για τον Νίκο Καζαντζάκη που είναι mm -hmm. τόσο επίσημο. Κάναμε λίγο έρευνα. Μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο Τόμ, που έχει ο συγγραφέα που τον έχουμε μαζί μα στι πρόβε. Και αν έχουμε καμιά ερώτηση για τι έγινε τότε με ιστορικά θέματα, μιλάμε με τον Τόμ. Έχουμε κάνει και τη δική μα έρευνα με τον Ζουρμπά και με τον Νίκο Καζαντζάκη. Ψάξαμε τι είχε γίνει στη ζωή του Νίκο Καζαντζάκη. Ξέρουμε ότι έχει παντρευτεί δύο φορέ. Είχε κάτι θέματα. Με θρησκεία και φιλοσοφία. Και ήθελα να μπούμε μέσα στο μυαλό του Νικού Καθαντζάκη. Αλλά το έργο δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή έχει και τη σημερινή εποχή που παίζουμε. Αυτού του δύο ρόλου είναι δύο παιδιά που έχουν μεγαλώσει στη Μελβούρνη, δηλαδή είναι ντόπιοι εδώ στην ωραία πολιτεία μα. Και έχουμε μια ωραία σχέση γιατί είμαστε φίλοι, παίζουμε φίλοι που έχουμε γεννηθεί εδώ. Ή γεννηθήκαμε εδώ στη Μελβούρνη, ή έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα και ήρθαμε μικροί. Αλλά έχουμε μια ωραία σχέση γιατί έχουμε μεγαλώσει στην ίδια... στο, προάσιο, στην... Στην στο ίδιο προάσπιο, στην ίδια περιβάλλον. Ναι, και έχουμε μια σχέση που καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Ναι. Και έχουμε κάνει και αυτό δηλαδή. Έχουμε ψάξει και αυτό το θέμα. Δηλαδή, που είμαστε παιδιά που έχουν μεγαλώσει στη Μελβούρνη και εδώ δηλαδή είμαστε καλλιτέχνε στην πραγματικότητα και... και μέσα στο έργο. Τα έχουμε ψάξει όλα αυτά και νομίζω έχουμε βγάλει ένα πολύ ωραίο έργο που θα δείτε. Ποιο σκηνοθετεί αυτό το έργο, Το σκηνοθετεί η Ρόσμι Τζον, που είναι σκηνοθέτη που έχει μεγάλη εμπειρία. Τώρα κάνουμε πρόβληση πρόβληση 4 4-5 εβδομάδε και η Ρόσμι μας έχει, μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μα έχει σπρώξει λίγο, μα έχει δώσει και περιθώριο να κάνουμε αυτά που θέλουμε, δηλαδή να κάνουμε επιλογέ δικέ μα. Εσύ που υποδίεσαι τον Καζαντζάκη ναι. και τον πιο σύγχρονο ναι. χαρακτήρα, Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο στου ρόλου που υποδίεσαι που σ' αρέσει εσένα περισσότερο. Αυτό με τον Καζαντζάκη που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι είναι η σκέψη, δηλαδή, όταν ένα καλλιτέχνη Θέλει να, ας πούμε, να γράψει ένα έργο, ένα μυθιστόρημα. Αυτό που μου αρέσει είναι τι σκέφτεται αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν έχει το Ζορμπά που είναι φίλο του και του δίνει αυτό το inspiration που λέμε να γράψει ένα έργο, και εμένα μου είναι τι είναι σκέψη μου σαν καλλιτέχνη. Δηλαδή, πρέπει να τα γράψω έτσι πω είναι στην πραγματικότητα, ή πρέπει να βγάλω αυτά που μου αρέσουν, να κάνω ένα μυθιστόρημα που θα είναι Πραγματικά ένα καλό με τη ζωή που θα αρέσει του κοινού και αυτή η επιλογή. Πώ κάνει τι επιλογέ. Γιατί δεν είναι βιογραφικό. Πώ κάνει τι επιλογέ ένα ναι, συγγραφέα. Ναι, ναι, ναι. Και ένα καλλιτέχνη. Ναι, Αυτό μου άρεσε. Και ο ρόλο ο Τζον και αυτό είναι συγγραφέα. Δηλαδή, όμω αυτό είναι άλλο συγγραφέα. Δηλαδή, έχει μεγαλώσει το στη και αυτό είναι λίγο πιο κοντινόδη δηλαδή, με εμά. Γιατί που έχουμε προσπαθήσει να είμαι, να, να είμαι σε καλλιτέχνη σε αυτή την πόλη. Και... Προσπαθεί να γεφυρώσει δύο, δύο εποχέ βασικά ναι, μέσα ναι. από αυτού του δύο συγγραφεί. Ναι. Yeah, in english please <laughs> <laughs> you're trying to bridge <laughs> um, the, <laughs> you know two eras and two different people mm -hmm. And create meaning out of it. Ναι. Mm -hmm. Και να καταλάβουμε το καημό του, του καθενού Δηλαδή γιατί ο Γιάννη είναι frustrated artist που λέμε Και ο Καζαντζάκης είναι frustrated human being από ό,τι έχω καταλάβει <laughs> Είναι αυτά που έχω διαβάσει <laughs> Είναι και αυτή μια ερμηνεία ναι. Να φέρω εδώ στη συζήτησή μας τον άλλο πρωταγωνιστή του έργου Τον Βαγγέλη Αραμπατζή Επέτρεψέ μου να σε λέω Βαγγέλη Βρίσκεσαι στον καλλιτεχνικό χώρο Στον χώρο των παραστατικών τεχνών Για χρόνια ναι, ναι. Και για χρόνια επίσης ήσουν και στο εξωτερικό Να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση πε μας λίγα πράγματα για την καριέρα σου Ξεκίνησα να σου πω την αλήθεια Όταν ήμουν 12 χρονών και έπαιξα το Teen Man Στο, στο Wizard of Oz Και από εκεί Βρήκα την αγάπη για το, το θέατρο Και μετά Όταν όταν έγινα μεγάλο. Όταν μεγάλωσα. Όταν μεγάλωσα και βγήκα να βρω δουλειά μετά το σχολείο και τα ξέχασα αυτά για μερικά χρόνια. Και μετά, όταν πήγα στα, στα 30, στα 31, επίστρεψα πάλι σε αυτή την αγάπη για το θέατρο. Και πήγα σε σχολείο, σπούδασα. έκανα κόσε και αυτά για, για Πού το θέατρο. σπούδασα. Σπού, σπούδασα με. Διάφορου δασκάλου εδώ στο, α, στη, στη Μελβούρνη. Ο Αλέξη Βέλλα που ήταν σκηνοθέτη που έκανε το. εννοώ, πήγε boy. σε συγκεκριμένα σχολεία, σε σχολέ. Σε διάφορου δασκάλου εδώ πέρα στη, στη Μελβούρνη. Ήταν okay. private classes. Mm -hmm. Και άρχισα από εκεί να, να προσπαθήσω να βρω ρόλου με στο θέατρο και με σε short films. Και γνώρισα α, σε ένα από αυτά τα courses. Είδα τον Δημήτρη που τον ήξερα από πριν ότι ήμασταν φίλοι όταν ήμασταν νέοι, 15-16 χρονών, και τον γνώρισα. Τον είδα πάλι σε ένα κόσ και δεν ήξερα ότι αυτός ήταν αιθόπιος Λέει, δεν πάει, πώ από εδώ. Είμαι, κάνω acting, είμαι acting. Και, και εγώ το ίδιο. Και από εκεί ξεκινήσαμε ένα friendship που είναι τώρα πάει, πάει σχεδόν περίπου 20 χρόνια. Και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ μαζί, έχουμε κάνει short films μαζί και το ένα και το άλλο. Αλλά αυτή ευκαιρία να κάνουμε θέατρο εμεί οι δυο. Έτσι έτυχε, μου πήρε τηλέφωνο ο Τόμ μια μέρα, λέει: Έχω ένα πλάι και ψάχνω ένα ηθοποιό. Μου έστειλε το τηλέφωνο σου ένα άλλο ηθοποιό και τον είπα: Εντάξει, ναι, στείλ το, στείλ το μου email να το διαβάσω και μάρισε άρεσε. Μετά μου, μου ρώτησε ο Τόμ, λέει: Έξ, Έχει κανένα άλλο ηθοποιό φίλο που. Και κατευθείαν σκέφτηκα για το Τζιμ. Δημήτρη για τον Δημήτρη. Αστείς, θυμήθηκα, σκέφτηκα τον το Τζιμάκο και του λέω: Πάρτε το τηλέφωνο, πάρ επικοινώνησε με τον με το Δημήτρη να δει αν είναι, έχει ενδιαφέρον και έχει το χρόνο να κάνει τη δουλειά που θα χρειαστεί όλε τι πρόοδε και αυτά να Αυτό το, αυτή την παράσταση. Και ευτυχώ Είπε ναι, και μετά από δύο-τρει μήνε, εδώ είμαστε. Έχουμε τώρα δύο-τρει μέρε. Να έρθουμε πάλι σε σένα, ναι. δεν μα τελείωσε στη δική σου ιστορία. Έκανε κάποια μαθήματα, κάποια στιγμή είχε φύγει εξωτερικό, ναι, και μετά Λια, πήγα ε, ήρθες στην πάλι. Ναι, ναι, ναι. Πήγα στη Νέα Υόρκη πήγα εκεί και... και έζησα εκεί πέρα για δύο χρόνια. Δούλεψα εκεί πέρα στο θέατρο και σε short films. Και σπούδασα με διάφορου δασκάλου εκεί πέρα. Και μετά επίστρεψα εδώ και προσπάθησα να χρησιμοποιήσω αυτά που έμαθα στο εξωτερικό. Στην Αυστραλία πότε επέστρεψες? Το τέλος του 2016. 2016. Στη Νέα Υόρκη mm. είχες πάει για σπουδές ή για δουλειά? Πήγα για δουλειά και για να σπουδάσω, για να μάθω από, διάφορ, από διάφορους δασκάλους εκεί πέρα και να προσπαθήσω να μπω μες στο θέατρο. Πήγα σε, όπως τα λένε, auditions και έτυχε να παίξω στο, στο, στο θέατρο στην, στο Νιού York που για μένα ήταν, όνειρο που είχε γινόταν που πραγματικότητα έγινε πραγματικότητα ναι, ναι. Μίλησε μας λίγο για το θέατρο στη Νέα Υόρκη που έπαιξε και τι έμαθες εκεί τι, τι βρήκες γιατί πολλοί κόσμος φεύγει από Αυστραλία και πηγαίνει στην Αμερική ναι, ναι. Νέα Υόρκη ναι. ή στο Λος Άντζελες, ναι. Στο Νιου Υόρκη υπάρχουν πολλά θέατρα και υπάρχουν ε, πολλούς ε, ηθοποιούς που έχουν πάρα πολύ πείρα και έτσι το standard είναι, είναι πολύ ψηλό. Πολύ υψηλό. Και Λένε έμαθα... ότι είναι πολύ δύσκολος χώρος. Πολύ δύσκολος χώρος και έμαθα πάρα πολύ γ, γ, γρήγορα mm -hmm. ότι αυτά που νόμιζα ότι ήξερα ήταν άλλοι τα, τα ξέρανε και αυτά και, είχαν, και κανα, κάνανε και αυτοί και παραπάνω ήξ, ξέρανε και παραπάνω από ότι ήξερα εγώ, ήξερα εγώ και έμαθα πάρα πολύ γρήγορα ότι πρέπει να κλείσω το στόμα μου και να ανοίξω τα, τα αυτιά μου και να να δω και να καταλάβω ότι δεν τα ήξερα όλα και έπρεπε να να ζοριστώ για να να μπω σε αυτό το σε αυτό το χώρο σε και σε να προχωρήσεις και ναι. να προχωρήσω, ναι, σε ποιο ναι. θεατρικό πήρε μέρος; να Πήρα μέρος σε ένα θεατρικό που λέγεται ε, που λέγεται Who Started All This ήταν ένα absurdist uh, θέατρο very, it's very similar to what, what we're doing with, with, this, with this play absurdist, surreal ήταν uh, ο συγγραφέας ήταν από από τα Σκόπια νομίζω και Έπαιξα σε διάφορα άλλα θέατρα, έκανα και sketch comedy και και διάφορα άλλες ε, παραστάσεις. Και Μάλιστα. Έπαιξε, ναι, και και έπαιξε, κάποια στιγμή και... επέστρεψες στην Αυστραλία. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και ναι. στην Αυστραλία συνέχισες να επιδιώκεις ρόλους στο θέατρο ή στο, στην στο, τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Πρώτα στο θέατρο και μετά στην τηλεόραση ε, λίγο από εδώ και από εκεί αλλά περισσότερα στο θέατρο. Το θέατρο για μένα είναι όπως τα λένε το, το, το first love Αχα, μια η μένα, πρώτη αγάπη, η μεγάλη αγάπη. αγάπη. Μεγάλη αγάπη μου είναι το θέατρο, γιατί είναι... είναι How you say It's, it's visceral, it's, it's live, it's right there. Είναι, γίνεται στο, στο εδώ και είναι, τώρα yeah, το yeah, θέατρο. Yeah, είναι yeah. κατευθείαν. Yeah. Έρχεται yeah. από την καρδιά. <laughs> από <laughs> την <laughs> καρδιά, <laughs> ναι. Και εμείς Έλληνες το έχουμε αυτό μες στο έμα <laughs> αίμα <laughs> μας. Μες το έμα <laughs> μας. <είναι>. Βέβαια. Το <laughs> ξέρουμε αυτό. στο <laughs> DNA. Και τώρα λοιπόν στο έργο αυτό, ο τελευταίο χορό του Ζορμπά, Ζορμπα yeah. Last Dance, παίζει το Ζορμπά. Παίζω το Ζορμπά. Πώ είναι αυτή η εμπειρία, μίλησε <laughs> μα για αυτή την εμπειρία. <laughs> Παίζω το Ζορμπά. Αλλά α πω την αλήθεια, το παίρνω σοβαρά και δεν, και δεν το παίρνω σοβαρά. Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω τώρα, δεν υπάρχει στο YouTube ή πουθενά άλλο. Interview ή βίντεο να δω πως μιλούσε, πώς, τι, τι ήταν ο χαρακτήρας του. Και έτσι τα, πρέπει να τα πάρω από τα λόγια που έχει γράψει ο Τομ και ανάμεσα μένα και το, και το Δημήτρη πως παίζουμε μαζί και τι έχω εγώ μέσα μου, ο Βαγγέλης τι έχει αυτός μέσα του και τι ιδέες έχω, έχω εγώ για τα λόγια που έχει γράψει ο Τομ και πως με πως με Have me? Και... οπότε βασικά πρέπει να ερμηνεύσεις να ζωντανέψει πάνω στη σκηνή ναι, έναν ναι. χαρακτήρα που κανείς δεν ξέρει κανείς ούτε δεν π... ξέρει. πώς ακουγόταν ούτε πώς, πώς φαινόταν ούτε πώς περπάταγε ναι, ούτε ναι, ναι, τίποτα ναι, ναι, ναι. ναι. το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό που έχει γράψει ο Καζαντζάκης ναι το μόνο που ξέρουμε είναι ο Άνθινι <laughs> είναι, Κουίν είναι η ταινία <laughs> αυτό ξέρουμε όταν, όταν λες Ζόρμπα Ζόρμπα the Greek όλοι σκέφτονται τον Anthony Quinn. Και τώρα έπρεπε εγώ, έπρεπε εγώ τώρα να, να, τα βάλω αυτά στην άκρη και να βρω το, αυτό τον, τον χαρακτήρα που ανάμεσα από τις πρόβες που κάνουμε. Και, εγώ και τι μέσα, βρήκες. Τι βρήκα. Βρήκα... It's, it's a lot of fun. It's a lot of fun να παίξω ένα χαρακτήρα που όπως λένε τα λόγια δεν έχει ενδιαφέρον για, για βιβλία, για λόγια. Για αυτό αυτό θέλ, θέλει να ζήσει, θέλει να τα ζήσει όλα. Και πολλοί άνθρωποι νομίζω θέλουν να ζήσουν έτσι, αλλά δεν έχουν το, μπορεί και να θάρρο, μπορεί να μην, να μην, έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τόσο, mm -hmm. σ, τόσο, δυνατά. τόσο, δυνατά. Και αν μπορώ να πω και σαν παιδί. Λίγο, λίγο σαν παιδί, που τα παιδιά έτσι ζουν, δεν, δεν, δεν ζουν από το μυαλό. Ζει στη στιγμή. Ζουν στη στιγμή. Και, και, νομίζω ότι αυτό το έργο, ο κάθε ένας μας έχει ένα Γιώργο Ζορμπά ή Αλέξη Ζορμπά που. Ναι, 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 μέσα ναι, ναι, του. Έχουμε, αλλά που ναι. και γνωρίζουμε. Δηλαδή είναι πάντα ένα φίλο ή μια φιλνάδα mm. που λες Αυτοί ζουν τη ζωή τους πιο. Που λέμε carefree δηλαδή mm. δεν, δεν τους νοιάζει, δεν έχουν. Ναι. Και πιστεύω εγώ, οι Έλληνε, όλοι έχουν. οι φίλοι που, που έχω εγώ, όλοι έχουν έναν στην παρέα που, που είναι λίγο σαν το Ζόρμπα, mm -hmm. που δεν σκέφτεται λίγο έξω από, το... έξω από το τετράγωνο. Έξω από το τετράγωνο. Out of the square, yeah. outside the square. Yeah. Outside the square. Yeah. 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 Ήθελα να πω ότι η ιδέα του Ζόρμπα, τώρα επειδή έχουμε αυτή την ταινία που όλοι το ξέρουν, αυτή η ιδέα είναι εκεί Alla zorbas the spirit of zorba in the spirit of grace the We live. we like to live life in the moment and we like to live and express and enjoy life if anyone could take anything away from the play if they could walk away from the play with anything of value aside from what jim and tom have said Εκτός από σας, ποιος άλλος παίρνει μέρος σε αυτό το θεατρικό και πού ανεβαίνει. Μαζί μας παίζει η, η Ντόνα, δημόσια καταροσκή που παίζει μαζί μας. Η Ντόνα έχει μια πολύ ωραία φωνή γιατί τραγουδάει μέσα στο, στο, στο έργο. Παίζουμε στο Carlton Courthouse που είναι στο Drummond Street που είναι θέατρο του της Λαμάμα και η έναρξη του έργου είναι 31 Ιουλίου και παίζει μέχρι τις 11 Αυγούστου δηλαδή έχουμε δύο εβδομάδες που παίζει το έργο Νομίζω κάτι που είναι ωραίο για αυτό το έργο για εμά, για μένα και το Βαγγέλη που είμαστε ηθοποίοι ελληνικής καταγωγής είναι ότι όταν έχουμε έναν συγγραφέα σαν τον Τόμ που γράφει ένα έργο που είναι για παιδιά που, είμαστε, που έχουν μεγαλώσει με βουρνή για εμά αυτό είναι ένα, είναι ένα ωραίο θέατρο να κάνουμε γιατί είναι κάτι που είναι τοπ, και μα δίνει μια ωραία ευκαιρία να μπορούμε να παίξουμε και ρόλου που δείχνουμε τα παιδιά που είμαστε εμεί εδώ και πώ έχουμε μεγαλώσει στη Μελβούρνη και προσφέρουμε και αυτό το ιστορικό που είναι το, του Καζαντζάκη και του Ζορμπάν. Αυτό μια... το έργο δηλαδή μιλάει στην ταυτότητά σα ω Ελληνοαυστραλήλων. Ναι, ναι, ναι. Και ω άνθρωποι δηλαδή, γιατί έχει μεγάλο θέμα για ταυτότητα αυτό το έργο και νομίζω αυτοί που θα έρθουν να δουν το έργο θα το δουν και αυτό και ελπίζουμε να, να πάρουν κάτι και από το έργο. Δηλαδή, to take something back. With them after the play. και εγώ Δημήτρης πρώτη φορά που εμείς οι δύο ως ηθοποιοί παίζουμε ένα ρόλο που είναι τόσο κοντά σε μας δηλαδή όπως είμαστε σαν άνθρωποι έξω από το θέατρο μιλάω τώρα για το ρόλο του Γιάννη που παίζω εγώ και το ρόλο του του Πώ μιλάμε μεταξύ μας πώς επικοινωνάμε μεταξύ μας με τα λόγια που χρησιμοποιούμε. Και είναι πρώτη φορά που παίζω, παίζουμε και οι δυο μας τέτοιο ρόλο, που, γιατί συνήθως α, τους, ρο, τους ρόλους που παίζουμε είναι λόγια, τα λόγια που, που λέμε, είναι γραμμένα από ανθρώπους έξω από την κουλτούρα μας και πρέπει να βρούμε πώς να τα πούμε και πρέπει να αλλάξουμε την προφορά μας. Ή κάτι να διευκρινίσουμε ναι. εδώ ότι και εσύ παίζεις διπλό ρόλο. Ε, παίζεις εγώ, ναι, ναι, το ρόλο ναι. του, ζορμπά, του και ζορμπά και το ρόλο του... Του John. Τον ρόλο του Ζορμπά το ξέρουμε. Μίλησέ μας λίγο για τον ρόλο του Τζον. Ποιος είναι ο Τζον? Ο Τζον είναι ένας ηθοποιός από τη Μελβούρνη που έχει μάθει κάτι πολύ τρομακτικό για την υγεία του και αυτό τον κάνει να σκεφτεί για τη ζωή του και τι θέλει τώρα, τι το τελευταίο πράγμα που θέλει να κάνει με τη ζωή του. Τον σπρώχνει τώρα να ζήσει όπως το Ζορμπά. The second role I play, the role of John, is about an actor who receives really, really uh, horrible news at the the beginning of the play, and it forces him to reevaluate his life and his existence immediately. And he immediately makes a change. Like all of a sudden, everything in his life comes into full focus, and he realizes that this this thing that he needs to do, this one last play one last performance it needs to be done with the help of his best friend who's also a writer and they've also had they've had a relationship over the years where he's written work his friend Paul has written work and he's performed it, and they've had this symbiotic relationship together. So it occurs to him that he needs to do this one last role. And he tries to, he implores his friend Paul, who's lost his mojo as a writer, who thinks he's washed up. He feels like he's going through some bad stuff, personal stuff, and he just is not feeling it anymore. So the role of John is someone who. Everything has come into focus for him, and there's an immediacy of what he needs to do right now in his life, and it brings him right up into the present. As the play goes along, we see the similarities between him and Yordi Izorba sort of start to—I won't give too much away—but we start to see similarities between the two. Και εδώ τώρα βλέπω πόσο πολύπλευρο είναι αυτό το έργο ναι, 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 ναι. που έχει γράψει ο Τόμ Πετσίνης ναι. που βρίσκεται εδώ. Και θα ήθελα να τελειώσω τη συζήτησή μας, Τόμ, με σένα. Ήθελα να σε ρωτήσω, ο θεατής που θα έρθει να δει αυτό το έργο, τι θα πάρει φεύγοντας από το έργο, εσύ ως θεατρικός συγγραφέας. Ναι. Τι θέλεις να πάρει ο κόσμος που θα έρθει να δει το έργο αυτό. Νομίζω πρώτα και πρώτα να, Napari apto ergo an a, a experience, a theatrical and aesthetic experience through the acting, through the direction, messages and so forth are very much secondary. The message uh, is not a didactic play; it, it hasn't got a, a political message or a, uh, a moral message even. I think the, the, the message, if anything, subliminal, underlying the play, is the message of friendship, and friendship through friendship overcoming adversity. Βασικά το μήνυμα είναι η φιλία και μέσα από τη φιλία μπορείς να ξεπεράσεις τα εμπόδια mm -hmm. που σου φέρνει, που σου πετάει η ζωή στο δρόμο σου. Όποιος θα το έργο θα δει ένα πολύ ωραίο έργο νομίζω. Ναι και να έχει μια καλή εμπειρία. Να φύγει γεμάτος. Να φύγει γεμάτος και ελπίζω να τον πειράξει λίγο, δηλαδή να του δημιουργήσει κάτι μέσα του και να έχει μια σκέψη, μια σκέψη για κάτι, για τη φιλία, για τη ταυτότητα, για τη ζωή του. Μπορεί να θέλει να κάνει που δεν έχει κάνει κάτι ποτέ στη ζωή του και να το κάνει. Άρα ναι. Αν θέλουμε να το κατατάξουμε αυτό το έργο ε, στα, στις κατηγορίες των θεατρικών, πού θα το κατατάσαμε. Θα το... έλεγα ότι ήταν tragic comedy. Okay. Γιατί μας, τραγική μας κομμωδία. Δηλαδή, και μας φέρνει πιο κοντά στο, στο αρχαία, ελλην, αρχαία ελληνικά. Στο αρχαίο ελληνικό στο, θέατρο. Στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Στα, μας μα φέρνει full circle, όπω λένε. Yeah. Μάλιστα. Tragic mm. Και θα έλεγα, θα ήθελα να πω εγώ ότι όλοι μας έχουμε λίγο ζορμπά μέσα μας για να μην το ξεχάσουμε αυτό. Και λίγο καζαντζάκι νομίζω ναι. έχουμε όλοι μέσα μας Ναι. Ήθελα να πω ότι. Mm. Uh, η ιδέα του Ζόρμπα, τώρα επειδή έχουμε αυτή την ταινία που όλοι το ξέρουν, ε, αυτή η ιδέα είναι εκεί, τη ξέρουμε. Αλλά εγώ, εγώ θέλω να πω ότι ο Ζόρμπας, the spirit of Ζόρμπα είναι ελληνική. Είναι the spirit of grace, δηλαδή πώς είμαστε σαν Έλληνες. We live, We like to live life in the moment and we like to live and express and enjoy life. Yeah, what they If anything, if anyone could take anything away from the play, if they could walk away from the play with anything of value, aside from what Jim and Tom have said, it would be that that Zorba is 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 the Greek spirit, I guess. The theatre in a Zondonoprama, when it's a Στην παράσταση όπως είπαν τα παιδιά εδώ από αυτά που είχα γράψει στο... στις σελίδες μέχρι αυτά που έχουμε δει σε πρόβα έχει αλλάξει το... το δικό μου έργο και αυτό είναι το θέατρο το θέατρο δεν είναι κάτι που είναι σε concrete Ελλάζει, αλλάζει αλλάζει no. με чи, α, τι λένε οι ηθιοποιοί οι director τη, aqui, televger, η, wifi, τι vision έχει μαι? Ο συγγραφέας δεν μπορώ εγώ να πω διότι αυτό είναι και δεν επιτρέπεται άλλο να γίνει. Είναι ζωντανό πράγμα, Λεγάλωνος, μεγαλώνει, μεγαλώνει α, πάει από εδώ, από mm. εκεί και θα δούμε από παράστηση σε παράστηση λίγος διαφορετικά θα γίνει. Yeah, yeah, Έ, έτσι πολλά, είναι ζωντανό yeah. θέατρο, έργο. Γι' αυτό αγαπάμε mm. το θέατρο τόσο πολύ. γιατί mm. αιτία πάντα αλλάζει, δεν είναι το ίδιο. Mm. Κάθε νύχτα είναι κάτι διαφορετικό. Mm. Aren't we lucky yeah. that you love theater. We love it, yeah. Mm. yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το θέατρο και για την αγάπη που έχετε για το θέατρο και για το γεγονός ότι ήρθατε σήμερα εδώ στο στούντιο της SBS να μας μιλήσετε από κοντά για το Zobas Last Dance. Σας εύχομαι από την καρδιά μου καλή επιτυχία και εύχομαι στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να ξανακουβεντιάσουμε για το θέατρο και για τη δουλειά σας. Τόμ Πετσίνη, Δημήτρη Κουτσούκο, Βαγγέλια Ραμπατζή, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε ευχαριστούμε. 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 Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο facebook, στο SBS Greek.